Πρώτο βίντεο της χρονιάς, φίλες και φίλοι, εδώ πέρα είμαστε άοκνοι εργάτες της ειδικής ενημέρωσης, τα λέγαμε. Ποδαρικό! Καλή χρονιά. Ποδαρικό! Δύο του μηνός δεν δουλεύει κανένας, δεν νομίζω δουλεύουμε. Πάντα τι. Άνοιξε το γραφείο σήμερα, δεν υπήρχε άνθρωπος εδώ. Ναι. Ήμουνα μόνος μου, κυριολεκτικά. Πάντα τυχερός. Κάναμε μια γιορτή χθες σπίτι μου και κέρδισε το φλουρί Αριστοτέλης. Πώς στημένο μπορεί να είναι. Δεν ήταν στημένο. Στην πίτα του Τέο Ρεγκάνο να κερδίσει το φλουρί Αριστοτέλης. Στημένο θα ήταν να μου το κερδίσεις εσύ. Αυτό λέω, δεν ήταν. Δεν ήταν. Και επίσης κέρδισε και εγώ το φλουρί το Σάββατο. Άρα και ίδιο κερδίσαμε φλουρί. Ναι, εγώ έχω να κερδίσω φλουρί χρόνια αρκετά. Αλήθεια. Η αλήθεια είναι. Ήθελα να πάρω το κομμάτι σου. Αλήθεια. Ναι. Εν τω μεταξύ, ξέρεις πώς έχει κάνει. Το διάλεξα. Έρχεται η Δέσποινα και λέει. Έρχεται η Δέσποινα και λέει: διάλεξε ένα κομμάτι. Λέω: θέλω να πάω από εκεί. Όχι, μου λέει: διάλεξε ένα κομμάτι από αυτά. Γιατί τη λέω: εδώ είναι το φλουρί. Α, και πού το ξέρετε, μου λέει: το ξέρουμε. Και λέει: διάλεξε ένα. Διαλέγω ένα, μου λέει: δεν είναι αυτό. Και μετά λέει: σε ένα, διάλεξε ένα και το πετυχαίνει εσύ. Ήταν τέσσερα κομμάτια ναι. που είχαν μείνει και είχαμε να διαλέξουμε. Ναι. Εγώ, η Στέλλα και αυτό και ένα ακόμα δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Και πάω σε αυτό το οποίο δεν φαινόταν το φλουρί, ήταν από κάτω. Ναι. Και ναι. με το που το έπιασα το κατάλαβα ότι γιατί το είδα από κάτω ότι είναι. Αλλά δεν ήταν σημαίνω, καθόλου σημαίνω. Δεν ήταν. Όχι, δεν ήταν, αυτό σου λέω. Θα μπορούσε να είναι βέβαια. Ναι. Δηλαδή είχε μια εικόνα. Δηλαδή πήγε να στηθεί για μένα, αλλά ξεστήθηκε ναι. μετά. Είναι αυτά τα μάτς που στείνονται και ξεστήνονται. Μπράβο, ναι. Και αλλάζει. Στο ημίχρονο. Ναι. Στο ημίχρονο, ναι. Ναι. Είναι, καταλαβαίνω τον κόσμο ο οποίος αφισβήτησε την εγκυρότητα. Γιατί σου λέει τώρα ήρθε ο άλλο. Ναι, ρε φίλε, κάποιοι εκεί πέρα παρευρισκόμενοι λέει το στήσατε. Α, οι παρευρισκόμενοι. Ναι, καταλαβαίνω. Γιατί σου λέει ήρθε ο άλλο εδώ πέρα στο βίντεο μαζί του τέτοιου το φλουρί, δεν γίνονται αυτά. Ναι, αλλά να που γίνονται. Είχε πολύ λαό. Είχε. Δηλαδή θα μπορούσε να το έχουν κάλλιστα. Ναι, ναι, είχε πολύ κόσμο. Είχαμε πόσο άτομα. Είχε 20 άτομα σίγουρα. Παραπάνω. Φάγαμε καλά, φάγαμε και σουβλάκια μετά. Δυνατό από το παιχνίδι. Είναι παραγγέλω σουβλάκια, λέει μα δεν χρειάζεται. Ποιο τα φάει και φάγαμε μόνο τα σουβλάκια μετά. Καλά, γιατί. Και γουρούνι να είχε. Δεν το τρώγαμε. Και σούβλα να βάζαμε. Πρέπει να το κάνουμε πιο συχνά. Το κάνουμε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, ναι, πρέπει να καθιερωθεί. Αλλά να βάζουμε και λεφτά. Γιατί εγώ ήθελα να σα πω να βάλουμε 3 ευρώ ο καθένα, όποιο τύχει το φλουρί να τα πάρει. Έτσι το κάνουμε πάντα. Αλλά εντάξει, τώρα λέω α. Μπορεί να γίνει αυτό. Επίσης, ναι. μπορούμε να στήσουμε και χαρτί. Χαρτί 100% πλέον στην επόμενη μέρα να δουλεύουμε. Καλή ώρα. Εντάξει, θα το στήσουμε νωρίς. Θα ξεκινήσουμε 6-7 η ώρα να παίζουμε, να τελειώσουμε 12-1 η ώρα. Ωραία. Με 21. Ωραία. Θα μπορούσαμε. Γιατί... Όχι 21, πόκερ. Πόκερ δεν ξέρω. Καλά, 21. Έχω ένα χρόνο να μάθω. Εντάξει. Εντάξει. Μέχρι του χρόνου κάποιοι θα κάνουν εντατικά. Εμείς ήρθαμε εδώ να μιλήσουμε 16η αγωνιστική. Καλά, τα βλέπω. 16η αγωνιστική είναι. Εμβόλυμη με ντερμπάρα, το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, πάω Κάρης. Είναι μια αγωνιστική που χωρίζεται σε δύο μέρη. 4 μάτς την Τρίτη, 3 του μηνός και 3 μάτς την Τετάρτη. Το live, παιδιά, θα γίνει την Τετάρτη. Καθότι μπορεί τα περισσότερα μάτς να είναι την Τρίτη και να παίζουν και μάλιστα και οι τρεις, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός. Αλλά δεν θα μπορούσαμε να βγούμε την Τρίτη χωρίς να έχουμε το πάω Κάρης. Ναι. Το zoom είναι στο πάω Κάρης. Τετάρτη λοιπόν το live, 8 το μάτς, 10 η ώρα θα είμαστε εδώ. 10 η ώρα. Μια χαρά, δούμε και το ματσάκι εδώ πέρα. Ναι, θα δούμε το ματς εδώ. Πάω Κάρης σε ένα ντέρμπι που νομίζω με αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε, έτσι. Καλά, ναι. Αυτό εννοείται. 100%, 8 η ώρα την Τετάρτη. 1,87 έχει πέσει ο άσος του ΠΑΟΚ. Ναι. Πέφτει γενικά, έχει πτωτική τάση. Εντάξει, πάλι δικαιολογημένα είναι φαβορή. Δεν μπορώ να πω ότι μου προξενεί εντύπωση. Ειδικά με την εικόνα την ασταθή που έχει ο Άρης. Ναι. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν αναφέρομαι, έχει διαψευστεί. Δηλαδή. Ο Άρης έχει πάρει αποτελέσματα, τα έχει καταφέρει στην Τούμπα. Νομίζω ότι δεν έχει χάσει στην κανονική διάρκεια στην Τούμπα μετά την άνοδό του το 18. Αν θυμάμαι καλά, δεν έχει χάσει. Και... Μόλις πλέοφ έχει χάσει. Ναι. Οπότε είναι σίγουρα ένα στοιχείο και αυτό. Αλλά κάθε μάτς είναι διαφορετικό. Δηλαδή τα δεδομένα πλέον δεν είναι τα ίδια με πέρυσι, πρόπερσι, άλλες ομάδες. Όχι μόνο δεν έχει χάσει, βρέθηκε πολύ κοντά στο να νικήσει. Δύο φορές ισοφαρίστηκε στο τέλος και δύο φορές κέρδισε. Ναι. Τα τελευταία δύο χρόνια κέρδισε. Νομίζω. Ένα το διπλό που έκανε με τον. Όχι, ψέματα. Πέρυσι κέρδισε και στη δεύτερη νίκη και στα playoff. Έκανε τη νίκη με τον Μαντσίνη στην κανονική διάρκεια. Το διπλό με τον γκολ και το Καμαρά στα playoff. Εντάξει. Είπε και ο κύριος Καρυπίδης. Έχει μια πελατειακή σχέση. Ναι, ναι, ναι. Εμείς δεν το υιοθετήσαμε καταρχάς σε ένα νοσοκόμ. Δηλαδή έχει και ένα σχόλιο από κάτω που λέει το δεν υιοθετώ. Αυτό πρέπει να βγει και. Αφόρμητα, βγήκε κατευθείαν. Αλλά δείτε τώρα πώς έχει κατάσταση χωρίς να το έχουμε υπολογίσει. Γιατί όταν κάνουμε τη συνέντευξη δεν ξέρουμε. Πότε θα μπουν, αλλά χωρίς να το έχουμε υπολογίσει, έχουμε πριν το ΠΑΟ Κάρης συνέντευξη του Προέδρου του Άρη και μετά το ΠΑΟ Κάρης έχουμε τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Ναι, ισχύει. Δηλαδή αυτό. Το ζούμε κι εμείς κανονικά. Είμαστε μέσα στο θέμα. Βέβαια, εντάξει, ο Μπάνε δεν έχει σχέση με τον ποδόσφαιρο, αλλά εντάξει, και πάλι έχει είναι, με τον είναι ένα τοτέμ της ιστορίας του ΠΑΟ σαν ναι. σύλλογος. Έτσι, προφανώς ναι. δεν μιλάμε. Γιατί τώρα ο Μπάνε Πρέλεβιτς
ξεπερνά το μπασκετικό κομμάτι για τους Παοξίδες. Είναι κάτι πολύ μεγάλο. Έτσι. Αλλά είπε πραγματάκια ο Κάρι γενικά για τον Παο. Δηλαδή ανέβασε τον πύχη. Ναι, είπε. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια. Σε πελετειακή. Νομίζω ότι αν ο Άρης χάσει μετά από τόσο και τόσο, μετά από κάποια μάτς από τον ΠΑΟΚ, θεωρώ ότι θα έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνης για την ήττα. Για την καντεμιά, Όχι. Γιατί πιστεύω ότι αυτή η δήλωση, καθότι βγήκε στο δικό μας κανάλι, την οποία δεν κάναμε εμείς. Αλλά οκ, εμείς το φιλοξενήσαμε. Αυτή η δήλωση άνετα, αν ήμουν ο Λουτσέσκου, έπαιζε κάθε μέρα στην προπόνηση, κάθε μέρα στα αποδυτήρια. Κάθε μέρα. Δηλαδή, θα φτάσει. Να ορίστε μια καλή ιδέα για τον Λούτσι. Δεν προλαβαίνει πλέον. Μέχρι να βγει το βίντεο. Δηλαδή, από αύριο θα βγει το βίντεο. Σήμερα θα βγει το βίντεο, οπότε ναι. Θα το έκανα. Ναι. Αν ήμουν ο Λούτσι και γενικά οι συνεργάτες του. Στα αποδυτήρια το βίντεο, ένα προτζέκτορα και να παίζει αυτή σε λούπα. Ναι, ναι. Και να έχει και από πίσω το αρχείο και να λέει το βίντεο! Ναι. Το βίντεο και να πέφτει το βίντεο. Πόσο μα έπαιζε ο Μπούζο, δηλαδή που έλεγε φίλο μου, να έχει φίλο μου, λε σε λούπα αυτό. Λοιπόν, να το παίζει για να το βλέπουν οι παίκτες του ΠΑΟ. Και με υπότριλου από κάτω, κανονικά δεν έχουμε βάλει υπότριλου βέβαια, αλλά μπορούν να του βάλουν αυτοί. Για να το βλέπουν οι ξένοι. Πάντως είναι κίνητρο, φίλε. Είναι κίνητρο. Ό,τι και να γίνει βέβαια, είτε νικήσει ο ΠΑΟ είτε χάσει, το βίντεο νομίζω θα γίνει viral. Ναι. Για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Δηλαδή, αν χάσει, θα το πάρουν οι Παοξίδες, το κάνουν viral. Το χ δεν μας βολεύει. Θέλουμε μια. Θέλουμε αποτέλεσμα. Θέλουμε γεια σου οι δύο. Θέλουμε γεια σου οι δύο για να δει το βίντεο. Για να δει το βίντεο. Ναι. Το οποίο πήγε νούμερο 3 στις στάσεις, έτσι. Ναι, να τα λέμε κι αυτά. Είναι νούμερο 3 και κανονικά, αν εξαιρέσεις μια μπουρδα που είναι πρώτο. Βασικά νούμερο 2, ίσως. Ναι, νούμερο 2, μια μπουρδα που είναι πρώτο. Λέει, δείτε τι δώρο πήρε στην αδερφή μου, που δεν ενδιαφέρει κανέναν. Κανέναν, κύριε Λουτσέσκου. Είναι νούμερο 2 κανονικά στα μάτια μας. Να σου πω κάτι. Σε σχέση για με... μένα, δηλαδή, είναι νούμερο 2 που λέει ο Λουτσέσκου. Σε ό,τι αφορά βίντεο, είναι νούμερο 2. Γιατί το συγκεκριμένο είναι short. Σε ό,τι αφορά βίντεο, είναι νούμερο 2. Και πάντα πέφτουμε πάνω στο αποτελέσμα του Ολυμπιακού. Μία βάζει 5 στον αστέρα. Με τον Τζίπρα. Την άλλη φορά με τον Τζίπρα κάτι έβαλε 100 γκολ σε έναν άλλο δεθμά. Στον Ατρόμητο. Στον Ατρόμητο. Με το κύπελλο. Δεν μπορεί λέει, να μα έλεγε 0-0 ας πούμε, το Ολυμπιακό. Πρέπει να βάλει 5 στον ένα, 4 στον άλλο. Και τώρα είναι με το μπάσκετ που νίκησε τον Παναθηναϊκό. Είναι και το μπάσκετ. Ναι. Άλλο και αυτό πήγε και 30 πόντου στο ΆΚΑ. Δηλαδή δεν μα θέλει. Καταλαβαίνω, δεν μα θέλει. Αντί να πάμε νούμερο 1 μια φορά. Θα πάμε νούμερο 1. Να εξαιρέσει και τα highlights όμω, γιατί είναι άδικο να συνεργαζόμαστε με τα highlights. Εντάξει, άμα είναι έτσι, αρχίσουμε να λέμε να εξαιρέσουμε και τον τραπ. Να εξαιρέσουμε. Πάντα είμαστε νούμερο 1. Ναι. Πάντως, είμαστε πάνω από το τραγούδι, όλο το τραγούδι. Ναι, και πιάνει και η ευχή που δώσαμε στο Λούμπεν. Για μας δηλαδή. Πιάνει. Γιατί τους είπαμε, ελπίζουμε να μπείτε στις στάσεις. Εμείς συνεχίζουμε και μπαίνουμε στις στάσεις και πάμε. Ναι. Ναι. Δηλαδή σχέτω, ήταν reverse. Αυτοί δεν μπαίνουν, βέβαια. Αυτοί δεν μπαίνουν στις στάσεις. Τι ακόμα. Δεν μπαίνουν, γενικά. Άμα δεν μπαίνουν, δεν θα μπουν ποτέ. Δεν θα μπουν ποτέ. Δεν ξέρω ότι κάτι λάθος κάνουν. Μήπως είναι μικρή στη διάρκεια τα βίντεο. Είναι σίγουρο αυτό που. Είναι σίγουρο. Ναι, αλλά τα τραγούδια γιατί μπαίνουν. Που είναι 3 λεπτά και 4. Γιατί μάλλον τα βλέπουν περισσότεροι αμέσως και περισσότερες φορές. Τα βλέπουν πολλές φορές σε λούπα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάω Κάρης. Ξεκινάμε με αυτό. Παιχνίδι το οποίο προφανώς έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βαθμολογικά. Ναι. Γιατί πέρα από το γόητρο και την πόλη και τα λοιπά, που η πόλη κινείται στους ρυθμούς και αυτές τις ιδέες που πλέον δεν ισχύουν, παιδιά. Να τα λέμε κι αυτά. Τι δεν ισχύει. Δεν ισχύει ότι η πόλη κινείται στους ρυθμούς και ότι όλοι ασχολούνται με αυτό. Δεν ισχύει. Τώρα δεν ισχύει πολύ. Βέβαια είναι και λόγω εορτών και επειδή είχε παγώσει λίγο. Η φάση, δηλαδή άρχισε το πρωτάθλημα τώρα διαγωνιστικές, ξανά διακοπή. Σίγουρα παίζουν ρόλο και οι γιορτές, αλλά εγώ νομίζω ότι παίζει ρόλο και το γεγονός ότι πλέον επειδή οι ομάδες παίζουν πάρα πολλά μάτς μεταξύ τους. Δεν υπάρχει η διαδημονία. Σωστό. Δηλαδή πέρυσι παίξαν 4 φορές, πρόπερσι παίξαν 4 φορές. Δηλαδή, δεν με είναι τα play-off. Ναι. Δεν υπάρχει η διαδημονία. Και νομίζω ότι ισχύει γενικά αυτό με όλα τα ντέρμπι. Όταν παίζουν οι ομάδες 4 φορές μεταξύ τους, ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ παίξαν πέρυσι 6 φορές. Να. Δεν είναι το ίδιο. Χάνεται λίγο η μαγεία, ας πούμε. Πάντως είναι ένα έναυσμα για να αρχίσει για τα καλά ο κόσμος να ασχολείται ξανά με το πρωτάθλημα. Γιατί τώρα, σε αυτό το μήνα, θα έχουμε και πολλά ντέρμπι και κρίσιμα παιχνίδια και συνεχόμενα. Δηλαδή δεν θα έχουμε διακοπές. Οπότε θα πάμε τώρα Τετάρτη, Κυριακή, μετά Κυριακές. Ναι. Το Ιανουάριο είναι φορτωμένος για όλους. Φορτωμένος για όλους γιατί παίζει. Παίζουν τις revans που okay, θα περάσουν όλοι. Βασικά έχουν ήδη περάσει. Μόνο ο Άρης που λίγο, αλλά λογικά θα περάσει και ο Άρης γιατί έχει κερδίσει τη Λιβαδιά. Μετά καπάκι παίζουν όλοι τα κύπελο πάλι. Είναι φορτωμένο ο Ιανουάριος πάρα πολύ. Και θα αρχίσουμε και εμείς να ασχολούμαστε με αυτή τη φάση, την επόμενη φάση. Ναι, θα ασχοληθούμε. Επίσης να πω ότι εδώ πλέον τον Ιανουάριο μέσα θα αρχίσει λίγο να φαίνεται και το βάθος των ομάδων. Γιατί θα τεσταριστούν. Λένε, είναι καλό crash test για όλους. Θα αρχίσει να φανεί δηλαδή ποιος έχει επιλογές, ποιος δεν έχει, αν. Είναι ποιοτικές αυτές οι επιλογές, αν δεν είναι. Και θα αρχίσουν να φαίνονται και τι είδους προετοιμασία έκανε ο καθένας και πόσο βοήθησε στην διακοπή του Μουντιάλ. Στην διακοπή του Μουντιάλ, ναι. Για παράδειγμα, ο Άρης, ας πούμε, επειδή μιλάμε για το παιχνίδι, στην Τούμπα υπάρχει μια πολύ σοβαρή πιθανότητα να παίξει με τον Ταρίντα βασικό. Ναι. Κάτι το οποίο είναι καινούριο, ένα νέο στοιχείο. Και
είναι και λίγο ευνηδιασμός για τον αντίπαλο. Γιατί, οκ, τον Ταρίδα μπορεί να πει κανείς ότι ο Λουτσέσκου μπορεί να τον σκανάρει. Μπορεί να τον δει σαν παίκτη. Τόσα βίντεο υπάρχουν, είναι γνωστός παίκτης. Αλλά δεν μπορεί να δει πώς είναι με τον Άρη. Είναι καινούριο. Ούτε ο Άρης δεν ξέρει πώς είναι. Ούτε ο Πάρντιο δεν ξέρει πώς είναι. Ούτε ο Πάρντιο, ακριβώς. Είναι ένας μοχλός ευνηδιασμού. Ένας μοχλός που μπορεί να πιέσει τον αντίπαλο, ας πούμε. Αλλά φαίνεται ότι προς τα εκεί πάει το θέμα. Ναι. Πιστεύω ότι ο Άρης ήταν με τριάδα. Για να το πάμε και λίγο αγωνιστικά, δηλαδή με Νταρίντα, Ματέο και Τέμπο. Αυτό περιμένω. Να πω την αλήθεια, με τριάδα στα χάφη δηλαδή. Και περιμένουμε να δούμε αν θα παίξει ο Πάλμα σε αγωνιστικό θέμα. Γιατί το λες έτσι, γιατί τραυματίστηκε. Ναι. Απλώς δεν είναι τόσο σοβαρό όσο. Ναι, δεν είναι. Απλά θεωρώ ότι θα τον αναγκάσει να μην είναι βασικός. Δηλαδή θα τον αναγκάσει. Θα αναγκάσει τον Πάρντιο να μην τον βάλει βασικό. Πάντως καλύτερα όταν έρθει από τον πάγκο για τον Άρη. Είναι, ναι, είναι λίγο και game changer, η αλήθεια είναι. Όπως και ο Ιτούρμπεν καλύτερος από τον πάγκο. Θεωρώ ότι ο Άρης θα πάει με αυτούς τους τρεις, με Νταρίντα και λόγω της εμπειρίας του, δηλαδή μπορεί να την απεξέλθει. Λένε μάλιστα από αυτά που διαβάζω ότι είναι σε τρομερή κατάσταση. Το σώμα του δηλαδή και σε φυσική κατάσταση. Είναι κοντός ο Άρης βέβαια με αυτούς τους τρεις. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τώρα έχει χάσει γενικά. Ναι. Τέμπο, Ματέο, Νταρίντα είναι. Ναι, κοντός. Στρούμφς. Ναι. Δηλαδή είναι. Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα. Εντάξει, είναι χοντρό θέμα, άμα το καλώς σκεφτείς. Ναι, οκ. Okay. Κάτι χάνεις, κάτι παίρνεις. Όμως είναι πιο κινητικός. Είναι πιο κινητικός, είναι πιο γρήγορη, είναι πιο ευέλικτη, είναι πιο καλή με την μπάλα στα πόδια και οι τρεις. Σίγουρα. Έτσι. Αυτό ναι. Απ' την άλλη, ο Πάοκ εκεί έχει. Τελευταίο Ντάντα δεν παίζει. Αυτομάτως. Κερδίζει σε ύψος, γιατί ο Γοντάντας είναι νάνος. Ναι. Οπότε οι υπόλοιποι είναι. Έχει Αουγκούστο, Σβάμπ, ψηλή και οι δύο. Και πάνε και στα στατικά και οι δύο έτσι. Μπροστά τους θα παίξει. Θα δούμε ποιος θα παίξει τώρα. Συνήθως όταν είναι υγιής παίζει ο Ελγκαντουρί. Αφού τραυματίζει. Είναι τραυματίας, ναι. Δεν έχει μπει προπονήσεις, οπότε δεν θα παίξει. Ο Κωνσταντέλιας λογικά θα παίξει. Σίγουρα. Μετά θα και την εμφάνιση που έκανε στο. Ενώ στο 10 μπροστά του. Νάρε Ζίβκοβιτς και Ολιβέιρα. Ναι. Αυτή είναι η πεντάδα. Πάνω κάτω είναι γνωστές οι ενδεκάδες. Δηλαδή, εκτός από τον ευνηδιασμό με τα Ρίτα, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να δούμε κάτι διαφορετικό και από τις δύο ομάδες. Ναι, εκτός. Ένα θέμα για τον ΠΑΟΚ μπορούμε να πούμε ότι είναι τα πλάγια της άμυνας. Εκεί ποιοι θα παίξουν. Αριστερά θα παίξει ο Άρης σίγουρα. Γιατί ο Τσαούσης είναι και τραυματίας. Δεξιά δεν ξέρουμε ποιος θα παίξει. Γιατί ο Σάστρε είχε ένα θέμα τελευταία στιγμή στο τελευταίο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ποιο παίξει ο ΠΑΟΚ, θυμίσαι μου. Τον Ατρόμητο. Αναγκάστηκε να μπει η Βιερίνια, εκεί να δούμε ποιος θα παίξει. Γιατί ο Σάστρε είναι βελτιωμένος, αλλά είναι και τρύπα λίγο πίσω. Ναι, ο και ο Βιερίνια είναι... πρέπει να αρχίσει να παίρνει παιχνίδια γιατί ο Πάκο θα το χρειαστεί. Σωστό και αυτό. Και ο Βιερίνια είναι πιο πολύ σε αυτά τα παιχνίδια, τα ξέρει καλύτερα. Είναι και αρχηγός, είναι κοντά στον Άρη, θα βγάλει και άλλο πάθος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σωστό. Βαθμολογικά που αρχίσαμε να λέμε, οι ομάδες δεν είναι πολύ μακριά. Δηλαδή, όσο θα περίμενες. Όσο θα περίμενες. Δηλαδή έχει κάποιο στο μυαλό του ότι. Ο ΠΑΟ, ξέρω εγώ, έκανε ένα σερί, τώρα τελευταία βγήκανε και λέγανε ότι μας ξεγράφετε, μας κάνετε. Ο Άρης, ας πούμε, διπρόσωπος. Περίμενε η διαφορά να είναι 10 βαθμούς και είναι 4. Είναι δηλαδή 4, με νίκη φτάνει στον πόντο ο Άρης. Ακριβώς. Και σκέψε ότι, καλά, γκέλες έχουν κάνει και οι δύο και ο ΠΑΟ έκανε γκέλα στον Ατρόμητο, αλλά σκέψε ότι ο Άρης, ας πούμε, αν είχε και την νίκη στη Λιβαδιά, θα ήταν μια ανάσα. Δηλαδή με νίκη τον περνούσε τον ΠΑΟΚ. Θα είχε 27. Ναι. Καλά, και ο ΠΑΟΚ έχει αυτοκτονήσει στη Λιβαδιά, στην Κρήτη και στον Ατρόμητο. Έτσι, έχει δηλαδή 6 βαθμούς στους οποίους θα μπορούσε να έχει άνετα. Και αν τους είχε, πήγαινε για πρωτάθλημα. Αν, δηλαδή, αν τους είχε, 35 θα, είχε. Θα ήταν όπως η ΑΕΚ πάει για πρωτάθλημα, ακριβώς, θα πήγαινε και ο ΠΑΟΚ. Πήγαινε για πρωτάθλημα. Βέβαια, για κάποιο λόγο δεν τα πήρε και εκείνα τα παιχνίδια. Δηλαδή δεν είναι ότι όλο είναι άτυχο. Κάτι κάνει λάθος. Σωστό, σωστό. Δηλαδή για τον ίδιο λόγο που ο Παναθηναϊκός τα παίρνει. Και η ΑΕΚ. Στο τέλος ή μόνο ένα μάτι. Όχι, όχι. Α, στο τέλος λες. Μόνο να τρώμε. Ναι, ναι, όχι. Εγώ λέω γενικά για τους ίδιους λόγους που ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είναι εκεί που είναι. Για τους ακριβούς ίδιους λόγους δεν είναι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός εκεί που θα έπρεπε να είναι. Ναι. Δηλαδή κάτι έχουν ξεκινήσει λάθος από την αρχή. Δεν είναι όλα θέμα τύχης ή ατυχίας. Εντάξει, ο Βόλος αρχίζει ξεφουσκώνει. Νομίζω θα τον περάσει ο Άρης σε 2-3 αγωνιστικές. Νομίζω ότι θα είναι σίγουρα από πάνω του. Και μετά θα γίνει η μάχη για το ποιος θα βγει έκτος. Νομίζω ότι ο Άρης σίγουρα θα είναι πέμπτος. Αυτό ναι. Για εκεί το βλέπω, αλλά τέλος πάντων, είναι νωρίς ακόμα, θα δούμε. Ανεβαίνει ο Ατρόμητος, ανεβαίνει ο Πανετολικός ανεβασμένος. Ο Αστέρας Τρίπολης είναι γενικά ένα. Αλλά όμως του δίνω κάποιες πιθανότητες, ναι. Διότι ναι, μεν είναι στο μείον 11 από τον Βόλο, αλλά πρώτον έχει αρκετά μάτσα ακόμα, έχει ένα ολόκληρο γύρο και έχει και νέο προπονητή που μπορεί να αλλάξει αυτό. Την εικόνα του ο κύριος Μάντιος. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι το ντέρμπι, για να το πάρουμε λίγο έτσι σαν πρώτη εκτίμηση, θεωρώ ότι ο Άρης θα παίξει πάρα πολύ κλειστά. Δεν θα προσπαθήσει να πάρει την μπάλα πάρα πολύ στα πόδια του. Άλλωστε και ο ΠΑΟΚ τη θέλει την μπάλα στα πόδια του. Νομίζω ότι ο Άρης, ειδικά αν παίξει ο Νταρίντα, θα προσπαθήσει να βγει στην κόντρα με ταχύτητα, με γρήγορη μετάβαση,
με σίγουρο φόρτωμα στο Μαντσίνι. Άρα, γιατί το λατρεύει αυτό το παιχνίδι και τον βολεύει. Σωστό. Άρα περιμένουμε κάτι αντίστοιχο όπως τη Λεωφόρο. Δηλαδή ένα αντίστοιχο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Εκείνο ήταν και λίγο κατενάτσιο βέβαια. Δηλαδή δεν βγήκε ποτέ μπροστά. Μόνο μια-δυο περιπτώσεις που έκλεψε μπάλα και έφυγε γρήγορα. Θεωρώ ότι είναι ταμάμ το μάτς για το Μαντσίνι. Όπως και κάνει καλά μάτς ο Μαντσίνι εκτός έδρας και στην Τούμπα συγκεκριμένα έχει βάλει και γκολ. Ο οποίος Μαντσίνι μένει. Είναι δεδομένο ότι μένει. Στο μάτς θα είναι σίγουρα. Ναι, μετά. Μετά ο Γενάρης είναι μεγάλος. Δεν ξέρω. Όχι, γιατί και στη Λιβαδιά θα ήταν σίγουρα και μετά θα φεύγει. Έλαντε, θα δείξει. Δεν ξέρω. Φαίνεται ότι θα φύγει. Τώρα θα δούμε. Πάντως στην Τούμπα θα είναι. Εκτός αν αλλάξει κάτι τώρα σε δύο μέρες που δεν το πιστεύω. Mm-hmm. Στην Τούμπα θα είναι. Τώρα ποιο θα παίξει αριστερά ένα θέμα για τον Άρη. Ο Μανού θα παίξει αριστερά, ο Πάλμα θα παίξει, ο Καμάτσο θα παίξει, δεν ξέρω. Μάλλον θα παίξει ο Μανού λογικά. Αφού, αν δεν θα μπορεί να παίξει ο. Ή ο Πάλμα, ναι, ο Πάλμα εξ αρχής και θα γίνει η αλλαγή μετά. Οπότε προβλέπω μπάλα στον ΠΑΟΚ. Αυτό πιστεύω. Μπάλα στον ΠΑΟΚ με κατοχή. Είναι πάρα πολύ καλός σε αυτό το κομμάτι σε αρκετά παιχνίδια το τελευταίο χρονικό διάστημα και πριν το Μουντιάλ και μετά το Μουντιάλ. Δηλαδή με την μπάλα στα πόδια, νομίζω ότι. Βγάζει φάσεις, ναι. Βγάζει φάσεις και έχει κάτι 20 λεπτά, ναι, ναι. 25 λεπτά. Που πνίγει τον αντίπαλο. Είναι πάρα πολύ καλός, πολύ πιεστικός, με γρήγορη εναλλαγή. Δηλαδή το Κωνσταντέλια να κάνει παπάδες, να κάνει όργια. Και εκεί νομίζω έτσι θα κρυθεί και το παιχνίδι. Κατά πόσο θα είναι εύστοχος ο ΠΑΟΚ, που σε πολλά παιχνίδια δεν είναι φέτος. Αλλά εντάξει, δεν γίνεται συνέχεια να χάνει τάχαστα. Δεν γίνεται συνέχεια να χάνει τάχαστα. Ναι. Επίσης, θα ήθελες να δεις και κάποιους παίκτες του ΠΑΟΚ να είναι πιο καλοί στο εκτελεστικό κομμάτι. Δηλαδή, ο Κωνσταντέλιας πιτσιρικάς ναι μεν, αλλά δεν έχει πολύ γκολ μέσα του. Ναι. Ακόμα, έτσι. Ναι. Ο Νάρη έχει σβήσει λίγο μετά την καλή αρχή. Έχει τραυματίστηκε και αποσυντονίστηκε πάρα πολύ. Τον άφησε έξω και. Σωστό. Ναι. Και ο Ολιβέιρα, να πούμε την αλήθεια. Ανεβαίνει τελευταία. Ανεβαίνει, αλλά χάνει κι αυτός. Χάνει πολλά, αλλά βάζει τώρα τελευταία. Βάζει συνέχεια. Ο Ζήφκοβιτς, εντάξει, okay, είναι άλλο παίκτη. Δηλαδή δεν κάνει τίποτα καλά πλέον. Δηλαδή ούτε assist έχει ούτε. Εντάξει, ο Ζήφκοβιτς έπαιξε και στο Μουντιάλ. Εντάξει, θα περιμένουμε λίγο αυτού τώρα να. Μπήκε, ότι μπήκε κατευθείαν όμως. Εντάξει, όμως ο ΠΑΟΚ περιμένει πολλά περισσότερα πράγματα. Στο Μουντιάλ ήταν καλός. Καλός ήταν, ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Ζήφκοβιτς δεν δίνει αυτά που πρέπει στον ΠΑΟΚ. Δίνει όμως πάρα πολλά ο Ογκούστος στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι πάρα πολύ καλός και αυτός. Σουτάρει επίσης. Μου αρέσει αυτό το σβάμπα Ογκούστο Κωνσταντέλιας. Δούλεψε. Δεν ξέρω αν θα έπαιζε Κωνσταντέλιας βέβαια αν ήταν υγιής ο Λκαντούρη. Αυτό είναι ένα θέμα. Μπορεί να παίζει ο Λκαντούρη στο 10 και ο Κωνσταντέλιας στα πλάγια. Αντί για τον Ζήφκοβιτς, ίσως αντί για τον Άρη. Έχει μια επιλογή παραπάνω μετά την. Το ξεπέταγμα του Κωνσταντέλια. Έχει, ναι, έχει και νομίζω ότι. Και παιδική, έτσι, όχι απλά. Έτσι βγαίνουν. Δηλαδή είναι πολύ πιο καλό να βγει έτσι ένα παίκτη από το να χτιστεί πάνω του ο μύθος ότι αυτό εδώ είναι ο παιχταράς μας. Δηλαδή παίρνει και λίγο έτσι στη ζούλα, σου με τη θέση. Mm. Ναι. Και είναι μετά αποδεικνύει μόνο του ότι την αξίζει, καταλαβαίνεις. Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε με τον Κώστα ότι στο 10, το γεγονός ότι τα κάνει όλα αυτά παίζοντας στο 10. Δηλαδή στο Περιστέρι ήταν δεκάρι, για μένα δείχνει πάρα πολλά. Δηλαδή ένα πιτσιρικά στη γραμμή πάνω, εξτρέμ, είναι πιο εύκολο να. Δηλαδή δεν έχει τις ίδιες ευθύνες. Ναι, και άμα αναλογιστούμε ποιους παίκτες μας έρχονται στο μυαλό όταν το βλέπουμε, δηλαδή δεν τη συγκρίνω, αλλά λέω ότι και ο Φατβατζίδης έπαιζε στη γραμμή. Στη γραμμή, ναι. Έτσι. Πάντα, σχεδόν πάντα. Ίσως πιο πολύ με τον Νίνη θα το συνέκρινα που δεν έπαιζε. Ναι, ο Νίνης έπαιζε σε κεντρικούς ρόλους. Ναι. Ο Τζόλτς, για παράδειγμα, δεν έπαιζε ποτέ στο 10. Ή θα έπαιζε στη γραμμή, στα πλάγια, γραμμή, στα πλάγια. Ή θα έπαιζε, ας πούμε, ψευτοφόρο, ας πούμε. Ναι. Δεν ήταν ποτέ στο 10 να πάρει τόση ευθύνη πάνω του. Ο Πέλκας έπαιζε και στη γραμμή και πίσω. Ναι, ο Πέλκας έπαιζε πάντα σε κεντρικό ρόλο. Ναι. Αλλά δεν έκανε, νομίζω. Τώρα αυτά που κάνει ο Κωνσταντέλιας, δηλαδή με το τόσο γρήγορο, έτσι, τόσο γρήγορα άμεσα ηγετικά χαρακτηριστικά, δεν τα έκανε ο Πέλκας τότε. Όχι, όχι. Δεν ήταν αυτό το ίδιο πράγμα δηλαδή. Καλά, βέβαια, άλλο ΠΑΟΚ, έτσι. Τώρα μιλάμε ο Πέλκας όταν ξεπετάχτηκε τον Οδόνης ακόμα. Δηλαδή, ναι, ήταν, αλλά μιλάμε, για 10 χρόνια πριν και βάλει. Ο Πέλκας ξεπετάχτηκε, αλλά και έφτασε να γίνει αρχηγός. Ναι, ναι. Πιο δηλαδή, μετά. Ναι, ναι. Δηλαδή και αυτό πήγε step by step. Ναι, όλα, μα αλλιώ δεν γίνεται. Θεωρώ ότι είναι το πρώτο πολύ ωραίο και μεγάλο τεστ για τον μικρό που δικαίω η συζήτηση πάει πάνω του. Και δεν είναι κακό η συζήτηση να πηγαίνει σε αυτά τα παιδιά. Εμένα το καταλαβαίνω αυτό ότι ξέρεις τι, να μην μιλάμε πολύ, να μην τους φουσκώνουν τα μυαλά, αλλά είναι αδύνατο να μην ακούν και κάποια πράγματα. Δεν γίνεται πλέον με τα social media και με όλα αυτά. Κάποια πράγματα θα φτάσουν στα αυτιά τους. Δεν γίνεται. Να μιλάμε, απλώς αυτά που λέμε να μην είναι αυτά που θα θέλαμε εμείς και που φανταζόμαστε εμείς. Δηλαδή να πατάμε λίγο στην πραγματικότητα. Όχι, εννοώ ότι το να συγκρίνουμε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή τον Κωνσταντέλια με τον Χατζηπαναγή. Όχι, εντάξει, είναι αφύσικο. Είναι αφύσικο, ναι. Μπορεί να θέλουμε όλοι να δούμε ένα νέο Χατζηπαναγή, αλλά δεν είναι. Δηλαδή είναι σαν να συγκρίνεις ένα μικρό με τον Τζόρνταν
Ένα τέλειο μπασκεμπολίστα με τον Τζόρνταν. Αυτό είναι ανεδαφικό και καθώ πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Με 5 μάτς δεν μπορεί να πει κάτι τέτοιο. Απλά δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Νομίζω ότι είναι το πρώτο πολύ ωραίο τεστ για το μικρό, γιατί θα παίξει απέναντι σε πολύ έμπειρου παίκτε. Και ο Ετέμπο και ο Νταρίντα, αν παίξει, είναι αμυντικά χαφ που δαγκώνουν πραγματικά. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλοί παίκτε και οι δύο. Τον Νταρίντα δεν τον έχουμε δει με τον Άρη, παιδιά. Απλά λέω με βάση την καριέρα του ανθρώπου. Έτσι, ναι. Φαίνεται να είναι πολύ καλό παίκτη. Και τον ξέρουμε και από την Τσεχία. Ναι, είναι από τα μάτς που μπορεί να γεννήσει ένα ποδοσφαιρικό παραμύθι. Δηλαδή είναι ο Κωνσταντέλιας, παίζει κόντρα στον Ιόνιο αντίπαλο. Ναι, ναι. Είναι ναι, η ευκαιρία ναι, του, είναι, ξέρω εγώ, να μείνει αυτό το μάτς για πάντα χαραγμένο στη μνήμη ναι, του. Σωστά. Είτε με θετικό είτε με αρνητικό τρόπο τώρα, εντάξει. Ενώ με αρνητικό μπορεί να κάνει παπάδες και να χάσει. Και να το θυμάται και να λέει μετά: έκανα παπάδες εκείνο το μάτς και χάσαμε. Δηλαδή έτσι δημιουργούνται λίγο αυτά τα παραμύθια τα ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, έχουμε προγνωστικό. Θα το πούμε μετά. Και το βίντεο πρέπει να γίνει μικρό θεωρητικά. Και ήδη γράφουμε 20 λεπτά. 21, καλά πήγα. Λοιπόν, να πω ότι στα 9 από τα 10 τελευταία παιχνίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες υπάρχουν τουλάχιστον 4 κάρτες. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε. Επίσης, υπάρχει μια κάρτα στα πρώτα 30 λεπτά, στα 8 από τα τελευταία. 10 μάτς με τον ΠΑΟΚ και Παιδούχο με τον Άρη. Δηλαδή στα 8 από τα 10 τελευταία ΠΑΟΚ Άρης υπάρχει κάρτα στα πρώτα 30 λεπτά. Αυτό είναι για όσους θέλουν να μπλεχτούν. Λοιπόν, να πω ότι μετά την άνοδο του Άρη το 18 έχει μία νίκη παραπάνω κόντρα στον ΠΑΟΚ. Έχει 5 νίκες, 4 ο ΠΑΟΚ, 7 είναι ισόμπαλα. Ανεξαρτήτως έδρας. Είναι αίτητος στα τελευταία 5 με τον ΠΑΟΚ είτε playoff είτε κανονική διάρκεια. 3 νίκες, 2 ισοπαλίες. Και δεν δέχτηκε καν γκολ στα τελευταία 5. Ναι. Γι' αυτό και ο Καρπίδης είπε αυτό που είπε. Ναι. Που δεν το υιοθετούμε. Είναι αίτητο στα τελευταία 8 ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για την κανονική διάρκεια της σεζόν. 3 νίκες, 5 ισοπαλίες. Κανονική διάρκεια νίκη του ΠΑΟΚ τελευταία πρέπει να είναι εκείνο το 1-2 του Πρίγιοβιτς με τον Πρίγιοβιτς του Χαριλάου. Με Λουτσέσκου στην πρώτη θητεία. Αυτό νομίζω ότι είναι η τελευταία του νίκη σε κανονική διάρκεια. Κάτσε να το δω και σίγουρα. Που είναι που χάνει το πέναλτι ο Άρης. Χάνει το πέναλτι ο Γιουνές. Ναι. 1-2. Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι, βάλτο. λοιπόν. Και τελευταίο να πω ότι έρχονται από 10 στα 11 μεταξύ του άντερ 2,5 και ένα γκολ. Δηλαδή από τα 11 ωραία. Τελευταία τα 10 είναι 0-0, 1-0, άντερ 2-0. Μέχρι εκεί πάει. Δεν ξεφεύγει το σκορ. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Το αναλύσαμε το ντέρμπι. Αυτό θα πάρει μοιραία έτσι μεγαλύτερη κρέμα. Γιατί είναι και το παιχνίδι της αγωνιστικής. Από εκεί και πέρα έχουμε το πρωτοπόρο Παναθηναϊκό που δοκιμάζεται στη Λιβαδιά το 1-24 νομίζω λέει πάρα πολλά. Δηλαδή δεν μπορούμε να σχολιάσουμε τώρα το αν ο Παναθηναϊκός θα νικήσει. Όχι, εγώ πιστεύω θα περάσει. Θα περάσει και άνετα. Εντάξει, τώρα το άνετα θα έπρεπε για μένα να γίνει. Για να ανεβεί λίγο η ψυχολογία ενώπιση ντέρμπι. Γιατί μετά έχουμε το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Την Κυριακή σε 7.30 ώρα. Νομίζω ότι θα περάσει άνετα, γιατί είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή πρέπει να βγάλει ένστικτο, πρέπει έτσι, να βγάλει ναι. Αντίδραση. Θα έπρεπε δηλαδή να περάσει άνετα. Το οφείλει ναι. Στον εαυτό του και στον κόσμο του, ο οποίος θα πάει στη Λιβαδιά, να το πούμε και αυτό. Οπότε ουσιαστικά μιλάμε για συνθήκες έδρας. Όπως έγινε και στο Βόλο. Όπου... Ναι. Και όπως έγινε στη Λιβαδιά και με άλλους. Δηλαδή και η ΑΕΚ είχε κόσμο και ο ΠΑΟΚ είχε κόσμο. Ο Ολυμπιακός έπαιξε και είχε κόσμο, ναι. Πάντως ο Άρης που έπαιξε δεν πήγαν οι φιλαθλητές. Δεν είχε κόσμο, ναι. Ο Άρης όχι, πήγανε, αλλά δεν πήγαν μέσα. Ναι, δεν είχε όσο γήπεδο κόσμο, ενώ. Είχε απ' έξω. Άρα και ο Κομπότης είναι στο ίδιο μήκος κύματος με Μπέο. Ναι, δεν θέλει τους Οργανούς. Ναι, δεν υπάρχει. Κάτι έχουν κάνει, μάλλον. Κάτι θα έκανε. Λοιπόν, ή απλά δεν τους θέλουν. Είπαμε, αυτές οι επιλογές είναι συγκεκριμένες για κάθε ομάδα, μπορεί να τις κάνει. Και εμείς που είμαστε απ' έξω έχουμε το δικαίωμα να τις κρίνουμε. Από τη στιγμή που έχουν δικαίωμα να τις κάνουμε και εμείς έχουμε δικαίωμα να τις κρίνουμε. Καλό είναι πάντως που λάθος είναι για μένα. Πρέπει να πηγαίνουν όλοι. Όλοι παντού. Αυτό. Άμα ανοίγεις την κερκίδα σου, δηλαδή άνοιξε την και για όλους. Δεν υπάρχει. Γιατί το διαχωρίζεις από τη μία. Απ' την άλλη, δικαίωμά σου, κάνε τι θες. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει πιστική νίκη. Προβλέπω 0-2, 0-3. Αυτό προβλέπω. Ναι, 0-3 και εγώ θα το έλεγα. 0-3, 1-3. Δεν θα φάει γκολ. Δεν θα φάει. Όχι, δεν θα φάει. Είναι καλό ο Λεβαδιακός τελευταία. Όχι, δεν βγάζει φάση ο Λεβαδιακός. Πώς δεν βγάζει, ρε. Εντάξει, με τον Ιωνικό μόνο τον τελευταίο. Εντάξει. Με τον Ιωνικό έβγαλε αρκετές φάσεις. Με τον Άρη δεν είχε φάσεις. Έβαλε. Είχε και μόνο... με τον Άρη είχε. Έλα, με τον γκολ είχε. Τι είχε. Άλλο. Όχι, είχε και μια φάση μετά το μαλλί που χάνει ο Άρης καπάκι. Μια κεφαλιά. Όχι, το σουτ. Βγάζει ο Κουέστα. Ένα σουτ. Τέλος πάντων. Δύο φάσεις. Δηλαδή δεν είναι καλό με την μπάλα στα πόδια. Δεδομένου τώρα
των συνθήκων και των στόχων του Λεβαδιακού δεν είναι ομάδα τώρα που παίζει επιθετικά. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο παιχνίδι τώρα θα προσπαθήσει να φάει να κλειστεί πίσω πίση, και να μην φάει νωρίς τον γκολ, γιατί θα αρχίσει άμα ο Παναθηναϊκός πάει 0-0 το ημίχρονο, ξέρεις, μετά γυρνάει. Πότε θα το βάλω, πότε θα το κάνω, και πότε θα το ράνω. Ημίχρονο διπλό τελικό. Και εγώ πιστεύω ότι το βλέπω. Θα είναι εύκολη. Χωρίς Πέρεθ ο Παναθηναϊκός, τιμωρημένος. Οπότε βλέπω ένα Τσέριν, Κουρμπέλης, Μπερνάρ στο 10, Βέρμπιτς βασικό, Παλάσιος και μάλλον Ιωαννίδη. Μάλλον Ιωαννίδη, θα δούμε. Ναι. Νομίζω ότι αξίζει ο Ιωαννίδης, τα είπε και ο Κώστας στο live, ότι αξίζει να ξεκινά. Δηλαδή πλέον δεν μπορούμε. Δηλαδή βάζουμε τους παίκτες μέσα. Εγώ το λέω με καλή, δηλαδή δεν θέλω να κάνω κριτική, αλλά βάζουμε τους παίκτες μέσα για να κάνουν κάτι. Όταν κάνουν κάτι, δεν πρέπει να τους επιβραβεύουμε κιόλας. Ναι, μάλλον. Είναι και ο Σπόραρ που δεν πατάει πολύ καλά. Νομίζω ότι δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, οπότε θεωρώ ότι θα παίξει ο Ιωαννίδης. Ναι. Εντάξει, το μάτς, παιδιά, δεν έχει προγνωστικό. Στο site νομίζω θα βάλω κάτι. Αλλά, κόμπο. Ναι, θα βάλω κάτι, αλλά τώρα εδώ πέρα στο βίντεο δεν έχουμε προγνωστικό για αυτό το παιχνίδι. Διπλό και over 2,5. Ναι, αυτό ήταν μια επιλογή, θα το σκεφτόμουν. Ή μεσαιτικά θα πήγαινα. Δηλαδή το μείον 1 είναι χαμηλό. Μείον 1,5, μείον 2 ίσως, όσοι θέλουν να μπλεχτούν και πιστεύουν ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει με μεγάλη διαφορά. Ωραία, εκτός παίζει και η ΑΕΚ. Ναι. Ο Παναθηναϊκός παίζει την Τρίτη στις 5. Η ΑΕΚ παίζει την ίδια μέρα στις 8. Η ΑΕΚ πιο δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας, στα Γιάννενα. Με τον Μπάς που πρόσφατα πήρε χ από τον Ολυμπιακό. Ναι, και πήγε και πήρε χ και μέσα στη Λαμία, στο τελευταίο του παιχνίδι. Ένα καλό αποτέλεσμα. Το οποίο μάλιστα ήρθε και με γκολ στο φινάλε. Στο φινάλε. Τέλος πάντων, στο 74 το βάλει τον γκολ, είχε δεχτεί τον γκολ στο 66. Εντάξει. Δύο συνήθειε για τον Πας. Οκ, με τον Ολυμπιακό ήταν σαν νίκη. Εμένα δεν με γεμίζει ο Πας για να είναι σαν ομάδα. Κάνει κάτι κουφά όπως αυτό με τον Ολυμπιακό, δεν μπορώ να πω, αλλά δέχεται πολύ εύκολα γκολ. Πολύ, δεν είναι καλό ανασταλτικά. Νομίζω ότι έχει τη χειρότερη άμυνα ή μία από τις χειρότερες. Πάντως είναι καλό επιθετικά. Βγάζει γκολ. Ναι, γενικά βγάζει γκολ, ειδικά εντός έδρας. Θεωρώ όμως ότι με τη φόρα που έχει και με την ορμή, με την ποιότητα. Και με τις επιλογές πλέον, γιατί έρχεται και ο Πάολο Φερνάντες. Ναι, παίζει ο Πάολο Φερνάντες σε αυτή την αγωνιστική. Μπαίνει δηλαδή στην σίγουρα νομίζω θα πάρει χρόνο συμμετοχή. Θα παίξει. Ναι. Παίξει σίγουρα. Μπορεί να παίξει βασικός. Ναι. Θα δούμε. Και με δεδομένο ότι. Και για τους δύο, αυτό πάει και για τον Παναθηναϊκό, ότι 0 απώλειες τώρα γιατί εν ώψη ντέρμπι. Ναι, εγώ νομίζω θα κερδίσουν και οι δύο. Θα πάει διαφορά με 4 στο ντέρμπι και εκεί ο Θεός και η ψυχή τους. Δηλαδή, ό,τι γίνει. Εκεί είναι, παιδιά, ένα από τα παιχνίδια που περιμένουμε πώς και πώς. Δηλαδή. Εντάξει, προβάδισμα η ΑΕΚ προφανώς λόγω έδρας και λόγω momentum. Όχι, πιστεύω ότι θα γίνει και ωραίο παιχνίδι. Έτσι φαίνεται, ναι. Είναι δύο ομάδες πολύ ποιοτικές και καλές. Όχι σε καλό momentum και οι δύο. Η ΑΕΚ είναι σε πολύ καλύτερο momentum και λόγω έδρας και λόγω του πώς παίζει. Αλλά μέχρι τότε. Θα δούμε. Έχει ακόμα. Έχει αρκετές μέρες. Έχουμε προγνωστικό για το Παζιάννα. Θα το πούμε στο τέλος. Στο τέλος και Ιωνικός Ολυμπιακός και αυτό την Τρίτη 9.30. Την Τρίτη επομένως μπορούμε να δούμε όλα τα παιχνίδια. Η ΑΕΚ παίζεται 1.32. Ο Παναθηναϊκός 24 και ο Ολυμπιακός 22. Το διπλό. Νομίζω ότι είναι δίκαιες οι αποδόσεις. Ναι. Δηλαδή και οι τρεις θα κερδίσουν πιστεύω με τον ίδιο πιστικό τρόπο. Είναι και εντάξει τώρα, δεν είναι καμιά φιλόξενη έδρα για τον Ολυμπιακό. Έτσι, γενικά μιλώντας, σαν περιοχή μιλάω. Εντάξει. Τώρα βέβαια οι δύο ομάδες τα λένε, οπότε έχουν καλές σχέσεις. Ναι, τώρα αυτό ναι, ισχύει. Αλλά και αγωνιστικά εννοώ. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι αυτός ο Ιωνικός μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Υποφυσιολογικές συνθήκες θα πρέπει να έχει χάσει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή και το 1-1 είναι πλασματικό. Εντάξει, δηλαδή θα μπορούσε να είναι 0-2 το μάτσο ημίχρονο. Ναι, ναι, ναι. Γενικώς τώρα. Αν είναι την νίκη Ολυμπιακού, βλέπω. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Από τώρα και στο εξής, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι αυτός που θα δούμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Το λέω αγωνιστικά και το λέω και από πλευράς έμψυχου δυναμικού. Αν κρίνεις το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού τη σεζόν με το παιχνίδι που έπαιξε την προηγούμενη αγωνιστική με τον Αστέρα Τρίπολης, ήταν όλη η ενδεκάδα άλλη. Mm-hmm. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Yeah. Δηλαδή, στην Τρίπολη παίξανε 11 διαφορετικοί σε σχέση με προχθές στο Καραϊσκάκης με την Τρίπολη, με τον Αστέρα. Στο πρώτο γύρο, στο πρώτο γύρο. Κατάλαβα. Δηλαδή, αυτό δείχνει τι συμβαίνει φέτος στον Ολυμπιακό. Ναι, δεν αλλά όμως, τώρα αυτή τη στιγμή όμως πλέον βρίσκει τη σταθερά του. Βρίσκει έχει βρει τους 11 που θέλουν να παίζουν, τις αλλαγές. Ο Μίτσελ δεν φοβάται να συγκρουστεί. Βλέπουμε ότι έρχεται και με δηλώσεις και με πράξεις. Ακόμα και με κόντρα στο Χάμες, ας πούμε, που είναι το αστέρι του Ολυμπιακού. Με δεδομένο ότι ο Μαρσέλο δεν είναι βασικός. Ναι, ενώ ο Χάμες είναι και βασικός και επιδραστικός σε όλο το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο Φορτούνης είναι μέσα, δηλαδή υπάρχουν πλέον σταθερές που θα μας συνοδεύσουν μέχρι το τέλος της σεζόν. Τον Ροντινέι μπορεί να δούμε. Ναι. Μπορεί να τον δούμε να παίζει ίσως και βασικό ακόμα, γιατί δεν υπάρχει επιλογή εκεί.
που νομίζω ότι είναι αποδεκτή από τον Ολυμπιακό, γιατί και ο Ανδρούτσος παίζει κακά τα ψέματα συγκυριακά και αναγκαστικά, δεν θα έπαιζε. Ο Βρουσάη θα έπαιζε. Πού το Βρουσάη είναι η πρώτη επιλογή. Ο Άβυλα ήταν η πρώτη επιλογή σε όλο τον πρώτο γύρο. Δεν υπάρχει πλέον Άβυλα, τον φαγώθηκε. Ναι. Οπότε ο Ροντινέη πλέον ουσιαστικά πάει απευθείας, δηλαδή ανάθεση είναι, κατευθείαν δηλαδή παίξει βασικός. Νομίζω ότι έτσι θα γίνει. Για να το δούμε και αυτό σε τι ετοιμότητα είναι. Έχει μπροστά του πάντως ο Ολυμπιακός 5 παιχνίδια που αν βάλουμε και τον Αστέρα 6, μπορεί να κάνει 6 σερί νίκες. Ναι. Ιωνικός Ολυμπιακός, Βόλος Ολυμπιακός, περίπλοκο αλλά οκ. Okay. Ολυμπιακός Άρης που οκ, okay, είναι φαβορή, μπορούμε να μπει στην κατηγορία, μπορεί να μπει και στην κατηγορία ντέρμπι, αλλά εντάξει. Είναι Ολυμπιακός Άρης στο Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός σχεδόν πάντα τα κερδίζει αυτά τα παιχνίδια με τον Άρη. Ατρόμητος Ολυμπιακός και Ολυμπιακός Όφη. Ναι. Μπορεί να κάνει 6 στα 6 την ώρα που οι από πάνω του σίγουρα θα χάσουν λογικά κάποιους πόντους και σίγουρα θα ροκανίσει τη διαφορά με κάποιον από αυτούς γιατί παίζουν μεταξύ τους. Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα ίδια παιχνίδια πάει στην ΑΕΚ, πάει στα Γιάννα, υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και πάει στην Τρίπολη. Ναι. Πολύ πιο απαιτητικό πρόγραμμα. Μπορεί να κάνει απώλειες. Η ΑΕΚ. Παίζει με τον Παναθηναϊκό. Υποδέχεται τον Πανατολικό, πάει στον Ιωνικό και υποδέχεται τον Άρη. Οκ. Okay. Νορμάλ πρόγραμμα. Εντάξει, μόνο με τον Παναθηναϊκό. Μόνο με τον Παναθηναϊκό και με τον Άρη. Και με τον Άρη. Μπορεί να τη προκαλέσει προβλήματα, ας πούμε. Γιατί ο Άρης κόντρα στην ΑΕΚ έχει καλύτερα αποτελέσματα σχέση με τον Ολυμπιακό. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Άρη και παίζει και με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, τον ΠΑΟΚ δεν τον βάζω στην εξίσωση. Μα ο ΠΑΟΚ είναι μαζί με τον Ολυμπιακό. Ναι, απλά δεν μου βγάζει. Το έχω ξαναπεί, δεν μου βγάζει την ίδια. Ναι, αλλά βαθμολογικά πρέπει να το κρίνουμε. Βαθμολογικά εντάξει, οκ. Είναι μαζί. Απλά ο ΠΑΟΚ είναι και σε μια. Δεν υπάρχει απέτηση αυτή. Κατάλαβες. Στον Ολυμπιακό υπάρχει απέτηση να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Γιατί έχει άλλο ρόστερ, άλλο βάθος. Στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει αυτή η απέτηση νομίζω. Και είναι ευρέως αποδεκτό πλέον νομίζω στον ΠΑΟΚ ότι δεν πάμε να κυνηγήσουμε το πρωτάθλημα. Πάμε σε μια μεταβατική κατάσταση με τους πιτσιρικάδες που θέλουμε να πουλήσουμε κτλ. Ναι, δεν νομίζω να μπορούσαν να βγουν να πούνε ότι πάμε για πρωτάθλημα χωρίς να κάνουμε μεταγραφές. Δηλαδή τους λέγανε ποιος κορδεύει ποιον. Δεν έχει μεταγραφές ακόμα, αλλά εντάξει, θα δούμε. Εγώ πιστεύω θα πάρει ένα-δύο παίκτες, θα τους πάρει. Θα δούμε πότε βέβαια. Γιατί μπορεί να χάσει κι άλλο στόχο άμα δεν πάρει. Αυτό είναι το θέμα. Δεν σημαίνει ότι άμα πάρει θα πάει για πρωτάθλημα. Ναι, είναι και το αλλά κύριο. Όχι, είναι και η δεύτερη θέση. Η δεύτερη θέση, σωστά. Ναι. Λοιπόν, προγνωστικό έχουμε και για τον Ιωνικό με τον Ολυμπιακό. Τα άλλα μάτς τώρα. Όφη Βόλος. Στον Όφη έχουν γίνει πραγματάκια γενικά μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Διαμαρτυρίες για τον διαιτητή. Γενικά η ομάδα συσπηρώθηκε, πήρε μεγάλο αποτέλεσμα. Υπάρχει. Κυκλοφόρησε και ένα βίντεο από το ημίχρονο με την ομιλία του Μαρινάκη. Καλά, ομιλία. Έτσι το... Όχι ομιλία. Ναι, ναι, όχι ομιλία, λάθος. Ένα. Έτσι. Motivation. Motivation speech. Ναι, ναι, ναι. Γενικά συσπηρώνεται Όφη. Το θέμα είναι αγωνιστικά τι θα κάνει, γιατί είπαμε ότι τα παιχνίδια που πρέπει να παίρνει είναι όπως αυτό στις 6.30 ώρα αύριο. Στις 4.30 ώρα αύριο με το Βόλο. Δεν ξέρω. Εκεί πρέπει να δείξει. Πόσο έχει σπηρωθεί και πόσο. Ναι, δεν τα παίρνει αυτά τα παιχνίδια. Έχει βρει αγωνιστική ταυτότητα. Και όχι. Με το... Καλά κάνει και τα παίρνει και με τον Άρη και με τον Παναθηναϊκό ταχύ. Αλλά δεν θα το σώσουν αυτά ταχύ. Η νίκη είναι σαν τρεις ισοπαλίες. Δηλαδή. Πήρε χ με τον Παναθηναϊκό, χ με τον Άρη και χ με τον ΠΑΟΚ. Μεγάλα αποτελέσματα. Ναι, και με τον ΠΑΟΚ. Είναι το ίδιο με το να κέρδιζε τον Βόλο. Ναι, είναι το ίδιο με το να κέρδιζε τον Ατρόμητο. Κέρδιζε τον. Που έχασε με τον Ατρόμητο. Δηλαδή, τη Λαμία ναι. Που δεν την κέρδισε. Κατάλαβες, λέω, ωραίες είναι αυτές οι ισοπαλίες, και... αλλά δίνουν έναν πόντο. Ναι. Οι νίκες είναι πιο σημαντικές. Προφανώς δεν λέω κάτι, το αυτονόητο λέω. Αλλά χίλιες φορές τι θέλω να πω. Να είχε ήττες σε αυτά τα παιχνίδια και να έπαιρνε τη Λαμία και τον Ατρόμητο. 6 βαθμούς δηλαδή αντί για 3 ισοπαλίες με αυτό. Είναι πιο σημαντικά παιχνίδια. Εντάξει, χρειάζεται τη στήριξη του κόσμου που τη δίνει. Πρέπει να γεμίσει το γήπεδο. Γιατί εγώ το ξαναλέω ότι ομάδα σαν τον Όφη πρέπει να είναι στην πρώτη κατηγορία. Δηλαδή θα είναι. Να παλεύουν για την εξάδα, έστω. Ναι, έστω. Καλά. Εννοείται να παλεύουν για την εξάδα και να βγουν Ευρώπη. Αλλά επειδή ο Όφη τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, βγήκε μια φορά. Βγήκε, βασικά πέρσι θα έβγαινε επειδή θα ήταν το μπαν με τα Γιάννα, αλλά τελικά δεν βγήκε. Αλλά εντάξει, πέρσι έκανε μια θεωρητικά καλή χρονιά. Θα μπορούσαμε να πούμε. Εντάξει, στο τέλος διεκδίκησε ναι. Τουλάχιστον. Ναι, δεν κινδύνευε τουλάχιστον. Αλλά γενικά δεν κάνει χρονιές έτσι όπως θα έπρεπε να κάνει με βάση το μέγεθός του και τον κόσμο του. Δεν κάνει γιατί δεν δαπανά πολλά ναι. Για να φέρει πάρα πολύ καλούς παίκτες. Τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει δυνατότητα οικονομικά από ό,τι μαθαίνουμε. Από ό,τι λένε για τη δυναμική του κ. Μπούση, γι' αυτό λέω. Λοιπόν. Και το θέμα είναι ότι δεν πουλάει και κανένα παίκτη. Δηλαδή ναι, εννοώ ότι δεν είναι. Το Φιγκερέδο που λες τελευταίο, νομίζω δεν θυμάμαι άλλο. Ναι, θα άκουγα, ρε παιδί μου, ένα στυλ Φυτώριο με Έλληνες παίκτες, ξέρω εγώ, για να πουλάμε και να κάνουμε, αλλά. Εντάξει, χρόνο θέλει και αυτό έτσι. Δεν γίνεται την μια μέρα στην άλλη. Δεν βγάζει και παίκτες. Μα παίζει με Έλληνες όμως. Ναι, δεν είναι δική του όμως. Δηλαδή δεν έχει πιτσιρικάδες να βγάλει για να δώσει συγκριτικό σε κάποιο κριτικό που να μπει να παίξει, α πούμε. Είναι οι Έλληνες οι οποίοι είναι από αλλού. Δηλαδή είναι ο Μπαλογιάννης από τον ΠΑΟΚ,
ο Μαρινάκης από τον Παναθηναϊκό από τις Ακαδημίες. Δηλαδή ναι. Είναι παίκτες άλλου. Το Βούρο. Ούτε αυτός είναι δικός. Ναι, δηλαδή, Δεν έχει βγει από τις Ακαδημίες του, αλλά είναι. Έχει, ναι. Και τον Τζιλιανίδη έχει. Τζιλιανίδη, Γιαννούλη, αλλά αυτοί δεν είναι ούτε από τον Όφη βγήκανε, ούτε. Δηλαδή είναι μετά ήρθαν. Θεωρώ ότι το μάτς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα το δώσω, δεν θα το δίνουμε εδώ. 2-25 πες δώσω. Ναι, εγώ πιστεύω ότι δεν θα χάσει ο Βόλος. Δεν θα χάσει. Όχι. Γιατί ο Βόλος θα παίξει, νομίζω, πίσω. Χ2 το έχει δώσει. Γι' αυτό το λέω. Θεωρώ ότι θα παίξει όπως έπαιξε στην Τρίπολη, παθητικά τελείως και πήρε το 0-0. Νομίζω ότι έτσι θα παίξει και στον Όφη και νομίζω ότι είναι ακόμη πιο εύκολο. Τώρα αυτό είναι. Ξέρεις, αυτό μπορεί να διαψευστεί εύκολα, αλλά θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο να πάρει αποτέλεσμα στον Όφη που δημιουργικά έχει μεγάλο πρόβλημα κόντρα στις κλειστές άμυνες και δεν έχει και την ποιότητα. Νομίζω δεν έχει καν την ποιότητα του Αστέρα Τρίπολης από τη μέση και μπροστά. Θεωρώ ότι είναι μάτς που μπορεί να πάρει αποτέλεσμα ο Βόλος, ναι, να έχει δύο, ας πούμε. Ναι, έχει. Δεν δίνει και τίποτα φοβερό, αλλά. Μα έχει καλό υλικό. Έχει καλό υλικό, ναι, ναι. Εγώ θα το ρίσκαρα, δηλαδή. Είναι ρίσκο όμως μεγάλο. Ναι, δεν σε έχει πείσει όφη ότι μπορεί να πάρει αυτά τα παιχνίδια. Απλώς πιστεύω ότι κάνει με ένα restart μετά το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού. Να δούμε. Δηλαδή, δούμε. Μακάρι. 2-25 είναι ο άσος, παιδιά. Ναι. Δεν το δίνει το site. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο καθένας επιλέγει. Παίζεται ψηλά και ο άσος και το διπλό. Το βίντεο δεν το δίνει. Το site μπορεί να το δώσει. Θα δούμε. Α, δεν το δίνουμε, ναι, δεν το δίνουμε εδώ στο βίντεο. Λοιπόν, και κλείνουμε με το Αστέρας Τρίπολης Λαμία. Και το Παναθηναϊκός Τρόμητος. Εντάξει, μεγάλη, νομίζω είναι καλή ευκαιρία για τον Αστέρα να κάνει νίκη και να μπει δηλαδή, σε ράγες, σε τροχιά λίγο διεκδίκηση της εξάδας. Είναι 82, δεν είναι ευκαταφρόνητο, είναι καλό. Ναι, είναι καλό, αλλά νομίζω ότι θέλω να δω κάτι πρώτα και μετά να πω ότι θα τον στηρίξω τον Αστέρα. Γιατί έχουμε φάει τα μούτρα μας με τον Αστέρα πολλές φορές φέτος. Αλλά ο Μάντζιος μου δίνει μια αισιοδοξία. Μια νότα αισιοδοξίας. Το θέμα είναι κατά πόσο θα έχει προλάβει και αυτός να μάθει τους παίκτες στην ομάδα. Ναι, ναι. Αν και αυτοί οι προπονητές που δεν δουλεύουν γενικά κοιτάνε. Βλέπουνε, τα έχει δει όλα σίγουρα. Ναι. Το θέμα μου είναι ότι πόσο επιδραστικός μπορεί να είναι στην ψυχολογία άμεσα. Νομίζω ότι ο Μάντζιος είναι ένας παίκτης που μιλάει κατευθείαν. Δηλαδή μπαίνει πολύ σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ ότι είναι μάτς για να το κερδίσει πάντως. Mm-hmm. Σίγουρα. Από τα πιο εύκολα μάτς που θεωρητικά μπορεί να έχει μια ομάδα εντός έδρας. Η Λαμία, ο Ιωνικός, αυτά τα μάτς είναι. Ο Λεβαδιακός είναι βολικά μάτς. Συμφωνώ. Και το άλλο είναι το Πανετολικός Ατρόμητος. Δεν έχουμε προγνωστικό για τον Αστέρα. Πανετολικός Ατρόμητος, ντερμπάκι για μένα αυτό. Είναι η συζήτηση που κάναμε ποιος θα κυνηγήσει το Βόλο. Ναι. Αυτοί οι δύο κυνηγάνε το Βόλο. Ναι, ο Πανετολικός δεν μ' αρέσει. Όποιος νικήσει από αυτά προβάδισμα. Εντάξει, 2-32 φαβορί παίζεται στο στοίχημα. Ναι, δεν μ' αρέσει ο Πανετολικός. Ήταν πάρα πολύ κακός με τον ΠΑΟΚ και πάρα πολύ κακός με τον Άρη. Δηλαδή το γεγονός ότι έχασε μόνο 2-0 από τον ΠΑΟΚ. Είναι θαύμα και το γεγονός ότι έχασε μόνο 1-0 από τον Άρη είναι επίσης θαύμα. Δεν πατάει καθόλου καλά μετά τη διακοπή. Καθόλου καλά και έχει και πολλές απουσίες. Σε αντίθεση με τον Ατρόμητο που πήρε τον πόντο με τον ΠΑΟΚ χωρίς να παίξει κάτι, να πούμε την αλήθεια, αλλά χωρίς να παίξει κάτι πήρε 4 βαθμούς. Κυριολεκτικά χωρίς να παίξει τίποτα. Και στον Όφη. Και στον Όφη. Που πήρε νίκη από το πουθενά και ισοπαλία από το ακόμα πιο πουθενά με τον ΠΑΟΚ. Του τα χρωστούσε όμως η μοίρα γιατί στον πρώτο γύρο έκανε παιχνίδια και ήταν πολύ καλό σε κάποια συγκεκριμένα και δεν πήρε τίποτα. Ναι, έχασε στη Φιλαδέλφια που θα μπορούσε να πάρει πόντο άνετα και γιατί το φάγε στο τέλος. Έχασε στο Λεωφόρο, στο τέλος τα φάγε πάλι που θα μπορούσε και με 10 παίκτες εκεί. Τέλος πάντων, ναι, έκανε κάποια καλά μάτς. Θεωρώ ότι δίκαια, για να πούμε και το προγνωστικό, έτσι για να ξεκινήσουμε τα προγνωστικά, δίκαια θα πάμε προς τα δεξιά. Θα πάμε προς τον Ατρόμητο. Ναι, με διπλό ντρονομπέτ λοιπόν ξεκινάμε τα προγνωστικά. Στο 2-20 είναι. Αυτό το στο στοίχημα. Στο στοίχημα.gr και βλέπετε τις καλύτερες αποδόσεις και κάτι περισσότερες επιλογές. Πάρα πολλά ειδικά στοιχήματα. Με κάρτες, με corner, με ό,τι θέλετε να παίξετε. Πανετολικός Ατρόμητος, διπλό ντρονομπέτ 2-20 είναι το πρώτο μοριστικό που λέμε. Mm-hmm. Όποιος δεν θέλει τον ντρονομπέτ και έχει κοχώνες, το παίζει και διπλό καρφί 3-20. Εμείς ντρονομπέτ θα το πάρουμε. Ντρονομπέτ. Καλό είναι, πολύ καλό είναι. Παίρνουμε και την ασφάλεια του χ. Εντάξει, μια σε περίπτωση που έρθει χ, μας επιστρέφεται το ποντάρισμα, έτσι. Καλό είναι αυτά που δίνουμε τα παίζετε μονά αποδεκτά, παιδιά. Και παίζουμε ξέρεις, για το χαβαλέ μας και δεν παίζουμε να γίνουμε πλούσιοι. Όσο έχουμε και έτσι αν θέλουμε και αν κάτι πιστεύουμε. Όχι με το ζόρι. Έτσι. Πάμε. Λοιπόν, πάω Κάρης. Α, πάω Κάρης. Ναι. Άθοθ. Εμείς εδώ βλέπουμε άσο, παιδιά. Θεωρώ ότι είναι στατιστικό λάθος ότι ο Άρης δεν έχει φάει γκολ 5 μάτς από τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Μου μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο αυτός ο φετινός Άρης
που είναι μέτριος, δεν θα πω κακός, αλλά είναι σίγουρα μέτριος εκτός έδρας, να μην φάει γκολ στην Τούμπα, πάλι, και νομίζω ότι αν φάει γκολ θα χάσει. Πιστεύω. Τώρα αυτό είναι πρόβλημα, δεν μπορούμε να πέσουμε έξω, έτσι. Εγώ θα το πιάσω από την άλλη πλευρά, θα πω ότι νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, επειδή βγάζει αυτά τα καλά 20 λεπτά, 25 λεπτά, δεν, είναι στατιστικό λάθος πάλι να χάσει 4 μαλλιά που χάνει σε κάθε μάτς. Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι οι παίχτες του Κόντρα και στον Άρη, που είναι και ένα παιχνίδι άλλης, έτσι, πώς το λένε, δηλαδή διαφορετικής, το παίζει με διαφορετική ψυχολογία, άλλη πίεση, αλλά και η νίκη θα σου φέρει και κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή ουσιαστικά ξεχνάς κάποιες γκέλες, ναι, ξαναρχίζεις. Ναι. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι που λέμε πάμε να πάρουμε αυτό το παιχνίδι να κάνουμε ένα restart. Είναι μάτς οπότε που δεν θεωρώ θα είναι πιο προσεκτική. Ναι. Δεν υπολογίζεις πάντα ότι θα πάρεις 3 βαθμούς, οπότε είναι κέρδος. Ναι. Θα είναι πιο προσεκτική και νομίζω ότι τις μεγάλες φάσεις θα τις κάνουν goal, που θα έχουν σίγουρα μεγάλες φάσεις, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μέσα στο παιχνίδι του μεγάλες φάσεις. Απλώς είναι απρόσεκτος και σε πολλά, έχει πολλές χαμένες ευκαιρίες και είναι απρόσεκτος στο τέλος. Ναι. Δηλαδή, μάνι-μάνι είπαμε πριν 3 μάτς που τα χάνει στο 90 ή στο 85 ή στα χασομέρια. Σωστό, σωστό. Έτσι. Και εγώ το στηρίζουμε λοιπόν. ΠΑΟΚ Άρης άσο στο 1,87 πλέον 90, κάπου εκεί είναι. Ναι. Αυτή είναι η δεύτερη επιλογή μας, η πρώτη επιλογή βασικά γιατί ήταν το ντέρμπι. Στα άλλα βλέπουμε, πάμε με τα σκορ, παιδιά. Mm-hmm. Πάμε δηλαδή με τα γκολ. Πας για ένα ΑΕΚ και ο Ιωνικός Ολυμπιακός και τα δύο over. Αυτό βλέπουμε. Πας για... Εντάξει, η ΑΕΚ βγάζει over. Ναι. Είναι η ομάδα, η χαρά του Overadji γιατί βγάζει ευκαιρίες, βγάζει γκολ, παίζει πολύ επιθετικά και προχθές το, βέβαια το βγάζει το over στο τέλος, αλλά βλέπεις εκεί, δηλαδή στο 90 και στο 92. Και το δεύτερο ποιο είναι που δίνουμε? Το Ιωνικό με τον Ολυμπιακό. Mm. Και τα δύο παιχνίδια θεωρούμε ότι θα πάνε άνετα. Εντάξει, δεν νομίζω μπορεί να βγει over με άλλο τρόπο. Εντάξει, ναι, στα διπλά. Εντάξει. Δηλαδή, ναι, στα διπλά θα πάει. Εκτός αν γίνει 2-2 όπως έκανε μέσα στον πάση ο Ολυμπιακός, δεν πιστεύω. Θεωρώ ότι και τα δύο θα λήξουν με καλές διαφορές και για τις δύο ομάδες. Πιστεύουμε ότι και θα βάλουν πολλά γκολ και θα γίνει ανοιχτό το παιχνίδι. Οπότε μπορεί ίσως να βοηθήσει για το over και η αντίπαλη ομάδα. Δηλαδή να γίνει, ξέρω εγώ, σκορ 1-3, τέτοια πράγματα, 1-2. Πιστεύουμε ότι και τα δύο μάτσα πάνε έτσι. Εγώ βλέπω πολύ πίστικες νίκες και για τους τρεις. ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Αυτά. Εμένα ο Ολυμπιακός μου αρέσει. Άμα μπει και ο Ροντινέ και δέσει, πιστεύω ότι θα δούμε ωραία πράγματα και θα έχουμε σίγουρα τρίτο υποψήφιο για το πρωτάθλημα. Είπαμε, αυτή η εξάδα των αγώνων που έρχεται, τα επόμενα 5 παιχνίδια, αν τα πάρει όλα και πάει στο μείον 6, είναι στο μείον 10. Πάει στο μείον 6, πάει στο μείον 7, πάει στο μείον 5. Μετά κάνουμε άλλη κουβέντα. Και σίγουρα έχει υπολογίσει αυτό ακριβώς που είπαμε πριν, ότι έχει ουσιαστικά 6 παιχνίδια βατά για αυτόν. Θα έπρεπε να έχει κερδίσει και τα Γιάννενα, γιατί ήταν ένα παιχνίδι να το κερδίσει. Και η αντίπαλή του σίγουρα θα. Κυρίως ο Παναθηναϊκός. Θα προσπαθήσω ένας να κόψει βαθμούς από αυτά. Κυρίως ο Παναθηναϊκός που έχει πιο δύσκολα μάτς. Ναι. Να. Αυτά. Λοιπόν, αυτά live την Τετάρτη 4 του Γενάρη. 10 η ώρα μετά το ΠΑΟΚ Άρης. Ναι, live θα τα πούμε εκεί. Εσείς μην ξεχνάτε, αν είστε πάνω από 21 ετών και θέλετε να μας στηρίξετε, μπαίνετε www.betaras.gr και κάνετε εγγραφή σε όποια στοιχηματική θέλετε, στο στοίχημα για παράδειγμα. Και αν έχετε κάποιο πρόβλημα, μας στέλνετε και στο support papakibetaras.gr και μας γράφετε στο chat και μας στέλνετε στο Instagram. Στηρίξτε μας, παιδιά, όσο μπορείτε, να μεγαλώσουμε κι άλλο, να είμαστε εδώ να σας ψυχαγωγούμε. YouTube, like και subscribe. Yeah.